Σοβαρά προβλήματα καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αγρότες στις καλλιέργειές τους, καθώς λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών έχουν εμφανιστεί αλλοιώσεις στα προϊόντα τους. Αυτή τη στιγμή στο νομό μας, πέρα από τις ζημιές που είχαν γίνει από τον παγετό, έχουν γίνει ζημιές και από τον καύσωνα, από τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί σε μια σειρά από παραγωγές, στις οποίες και αυτές θα πρέπει να ενταχθούν στο σχεδιασμό του ΕΛΓΑ, ώστε να γίνουν άμεσα οι εκτιμήσεις και βεβαίως να υπάρξουν και άμεσες αποζημιώσεις των αγροτών. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και στις εκτιμήσεις για τον παγετό, με συνέπεια ούτε στα τέλη Ιουλίου, που είναι σε 15 μέρες, να είναι έτοιμος από ό,τι φαίνεται το ΕΛΓΑ για να δοθούν οι προκαταβολές που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, το 40% δηλαδή των συνολικών αποζημιώσεων που θα έπρεπε να παίρνει κάθε παραγωγός. Και αυτό είναι ένα καθόδη ζήτημα για μας, γιατί πέρα από το γεγονός ότι έπρεπε να έχουν δοθεί αποζημιώσεις, έπρεπε να έχει δοθεί μια προκαταβολή τουλάχιστον για να μπορέσει να στηριχτούν και να συνεχιστούν οι καλλιεργητικές φροντίδες και τα έξοδα των οικογενειών. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και αυτή η υπόσχεση που δεν μας ικανοποιούσε βρίσκεται στον αέρα. Και δεν υπάρχει από το Υπουργείο καμία δέσμευση, και παρά το γεγονός ότι ξαναεπικοινωνήσαμε και ο κύριος Υπουργός είχε δεσμευτεί εδώ στη συνάντηση που είχε γίνει στην περιφέρεια, είχε δεσμευτεί ότι θα κάνει συνάντηση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και με την Ομοσπονδία της Λάρισας. Αυτή τη στιγμή αρνούνται στην ουσία να μας απαντήσουν. Δεν έχουμε καμία απάντηση επί του αιτήματός μας. Οι αγρότες καλούν την κυβέρνηση αλλά και τον ΕΛΓΑ να κάνει ελέγχους ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν.